Καλησπέρα σας, 18η ημέρα σήμερα, Νέτσαχ αυτή φέρετ, δηλαδή αντοχή στη συμπόνια. Όπως έχουμε ξαναπεί, η συνέπεια σε κάτι είναι αυτό που δημιουργεί μια σύνδεση. Πολύ διαφορετικό να κάνω κάτι μια φορά. Ναι, μεν σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιο όφελος από αυτό. Αλλά όταν κάνεις κάτι συνεχόμενα, μπορείς να δεις τα πραγματικά αποτελέσματα. Όταν ήμουν στρατιώτης στη Χεβρόν, ήμασταν μια μονάδα η οποία ήμασταν λίγο λιγότερο ποσοτικά σαν άτομα από τα άτομα που μπορεί να χρειαζόντουσαν οι δραστηριότητες σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή, ενώ μπορεί να χρειαζόντουσαν 50 άτομα, ήμασταν γύρω στα 35 με 40. Αυτό μας έκανε εμάς να δουλεύουμε πιο πολλές ώρες καθένας προσωπικά. Και μετά οι ώρες ξεκούρασης προφανώς ήταν πολύ λιγότερες. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, μια από τις πιο δύσκολες δραστηριότητες πνευματικά ήταν οι στατικές βάρδιες και ιδιαίτερα τις νύχτες. Δεν υπήρχε κόσμος και μπορούσαν να αποτελούνται από 4 ώρες μέχρι 8 ώρες, να είσαι σε ένα σημείο. Κάποιες φορές όταν ήμασταν 2 άτομα παλευόταν. Αλλά και πάλι 8 ώρες κάθε μέρα με ένα άτομο, πάλι δεν. Δηλαδή, πόσα πράγματα να πεις. Και ειδικά όταν ήμασταν μόνοι μας, εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εφευρίσκαμε τεχνικές τριμμάτως ή ξέρω εγώ πόσες φορές μπορώ να μετρήσω μέχρι το 60. Τέτοια πράγματα. Δεν παίρνει η ώρα. Ευτυχώς όμως υπήρχαν κάποια άτομα από Χαμπάντοφ Χεβρών, οι οποίοι κάθε βράδυ, χωρίς κάποιος να τους αναγκάζει και χωρίς να έχουν ουσιαστικά κάποιο όφελος από αυτό, χωριζόντουσαν σε ομάδες και κάθε βράδυ ερχόντουσαν στα μέρη που κάναμε στατικές βάρδιες και μας προσέφεραν ή ένα ποτήρι τσάι, καφέ ή γλυκά. Ορισμένες φορές φέρνανε και φαγητά, κανονικά φαγητά μαγειρεμένα. Και αυτό ήταν μια ένεση ζωντάνιας για εμάς. Διότι η ρουτίνα δυστυχώς σε εκείνες τις περιοχές με το κρύο, με την αγωνία, με την κούραση μπορούσε να μας ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά. Όμως όταν τους βλέπαμε να έρχονται με τον καφέ τους, με το τσάι τους, με τα φαγητά τους, με το χαμόγελό τους, ανέβαινε και εμάς, ανέβαινε σε εμάς η διάθεσή μας. Άλλες φορές καθόντουσαν για 5 λεπτά, άλλες φορές για 10, άλλες φορές μια φορά είχαν κάτσει και για μια ώρα να κάτσουν να κάνουν παρέα. Δεν ήταν τόσο σημαντικό πόση ώρα καθόντουσαν, γιατί προφανώς δεν είχαν να κάτσουν μόνο σε μένα, πρέπει να πάνε σε όλες τις περιοχές. Το σημαντικό ήταν ότι ήξερα ότι κάθε βράδυ, κάποια στιγμή, κάποιος από αυτούς θα ενδιαφερθεί, κάποια ομάδα από αυτούς θα ενδιαφερθεί να έρθει να δει τι κάνω, αν χρειάζομαι κάτι, να μου δώσει ένα ποτήρι καφέ να ξυπνήσω, μια σοκολάτα έτσι να πάρω λίγο ενέργεια, ένα άτομο να μιλήσω, να πω μια κουβέντα, να ανταλλάξω μια κουβέντα, για να μην τρελαθώ εκεί μόνος μου 5-6 ώρες. Και το λέω αυτό γιατί ήταν πολύ σημαντικό, ήταν καθημερινό. Σίγουρα θα το εκτιμούσα και αν ήταν μια φορά το μήνα, αλλά η σύνδεση που δημιουργήσα με αυτά τα άτομα και που γίναμε φίλοι και μιλάμε με αυτούς και τώρα που έχουν περάσει 2 χρόνια, έχει να κάνει με το ήταν καθημερινό, δηλαδή ήξερα κάθε μέρα ότι θα είναι αυτή εκεί για μένα. Και είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα που μπορώ να πάρω από αυτούς, ότι καθημερινά, έστω και κάτι πολύ μικρό, ένα ποτήρι καφέ, ένα σοκολατάκι, ένα τηλέφωνο, μια καλή λέξη, μπορεί να αλλάξει όλη τη μέρα κάποιου ανθρώπου. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την επόμενη μέρα.